Και ελάτε να καθίσουμε εδώ να πάμε στην πολιτική μας συζήτηση, να πούμε καλημέρες στους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα καλημέρα. Και σε εσάς. Και η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε, κυρία Λιακούλη. Ευχαριστούμε όλους. Καλώς σας βρίσκω. Λοιπόν, κύριε Κατσαφάδο, να ξεκινήσουμε λίγο από τα φρέσκα κουλούρια τα οποία προέκυψαν σήμερα το πρωί στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, έχει δώσει μία συνέντευξη στο D-News και τον συνάδελφο τον Βασίλη τον Σκουρή και λέει: αδυνατό να πιστέψω πώς μπορεί να κυβερνηθεί αυτή η χώρα με κυβέρνηση πολλών κομμάτων, ο Μητσοτάκης να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Ναι. Τι να σχολιάσω. Είναι μία άποψη του Υπουργού. Η δική σας συμπίπτει με αυτήν ή έχετε διαφορετική? Εγώ αυτό το οποίο πιστεύω και πιστεύει και ο Πρωθυπουργός είναι ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε την πολιτική σταθερότητα. Mm-hmm. Μια χώρα για να μπορεί να προχωράει και να προχωράει με σταθερά βήματα οφείλει και πρέπει να έχει πολιτική σταθερότητα. Ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι άνθρωπος ο οποίος είναι υπερασπιστής των θεσμών και της θεσμικής λειτουργίας του κράτους. Θυμάστε ότι μια τέτοια συζήτηση είχε ανοίξει και πριν από τις προηγούμενες εκλογές. Και πάρα πολλοί παίζανε όλα τους τα λεφτά. Παίζανε όλα τους τα λεφτά στην αλλαγή του εκλογικού νόμου. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός και στην έκθεση Θεσσαλονίκης είπε ότι δεν υπάρχει συζήτηση περί αλλαγής του εκλογικού νόμου. Προφανώς, μια πολυκομματική κυβέρνηση δημιουργεί προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία του κράτους. Δυστυχώς, ακόμα δεν έχουμε αναπτύξει αυτή την κουλτούρα για να μπορέσουμε να έχουμε πολυκομματικές κυβερνήσεις οι οποίες να μπορούν σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο να δίνουν άμεσες και κέρδιες λύσεις. Αλλά σας ξαναλέω ότι ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος έχει κλείσει αυτή τη συζήτηση και έχει πει ότι δεν θα έχουμε αλλαγή του εκλογικού νόμου. Με την αλλαγή του εκλογικού νόμου δεν θα εξασφαλίσει, όπως το είπατε εσείς πριν, δανείζομαι τα λόγια σας, την πολιτική σταθερότητα. Πιστεύετε δεν θα το δημιουργήσει αυτό, δεν θα το προκαλέσει? Αυτή τη στιγμή το μόνο το οποίο έχουμε στην ατζέντα μας, κυρία Λιβαθινού, η κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία έχει η ελληνική κοινωνία και ο Έλληνας πολίτης. Δεν μας απασχολεί η αλλαγή του εκλογικού νόμου. Πρέπει άρα να συνεχίσουμε, πρέπει να συνεχίσουμε, πρέπει να ολοκληρώσουμε το έργο μας, πρέπει να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία σε ένα μεγάλο βαθμό ήδη έχουμε υλοποιήσει μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα από τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις απέναντι στον ελληνικό λαό πριν από ένα χρόνο και κάτι μήνες. Και αυτός είναι ο στόχος μας και αυτή είναι η δουλειά μας. Κύριε Γαβρίλο, αν αλλάξει ο εκλογικός νόμος, θα πέσει και το ποσοστό. Θα ανέβει και το ποσοστό και το κατόφλι για να μπει κάποιο κόμμα στη Βουλή. Και αν γίνει αυτό, οι δημοσκοπήσεις δεν σας δείχνουν πολύ μακριά από αυτό το κατόφλι. Δηλαδή, η τελευταία της προράτα λέει 9%. Κύριε Κακούση, ο κύριος Μητσοτάκης όταν αισθάνεται την κοινωνική πίεση δεν διστάζει να παίζει με τους θεσμούς. Αλλά να θυμίσω ότι πολλές φορές έχει γίνει αλλαγή του εκλογικού νόμου, αλλά βρίσκει κυβερνήτες μετά τις εκλογές κάποιους άλλους. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία, έχοντας απολέσει το 50% των δυνάμεών της μέσα σε ένα χρόνο, όπως αποτυπώθηκε και στις πρόσφατες εκλογές, αναζητά λύσεις σε μια πραγματικότητα που ο κύριος Μητσοτάκης δεν επιθυμεί να δει. Του την διατύπωσαν με έντονο τρόπο οι 11 βουλευτές που κατέθεσαν αυτή την ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Είναι μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που αντιλαμβάνεται ο κύριος Μητσοτάκης. Και βέβαια εμείς λέμε ότι αν αυτοί οι 11 βουλευτές δεν υπηρετούν κάποιο ισοκομματικό παιχνίδι, ας έρθουν να ψηφίσουν και την τροπολογία που καταθέσαμε για την προστασία των δανειοληπτών και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ετοιμάζεται. Είδατε, έγινε και ο ανασχηματισμός των τομεαρχών. Αυτό τώρα λίγο, λίγο περίεργο δεν είναι? Όχι. Γιατί ο κύριος Παπάς αυτή τη στιγμή είναι υπηρεσιακός ουσιαστικά. Κοιτάξτε, οι τρεις κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, όπως εγώ, εκλεγήκαμε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές στη θέση του τομεάρχη οικονομίας, να αναλάβει κάποιος συνάδελφος, διότι ο κύριος Παπάς ανέλαβε την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Εμείς ετοιμαζόμαστε και με συντεταγμένη, αν θέλετε, εξωστρέφεια από την πλευρά της κοινοβουλευτικής ομάδας κινούμαστε, έτσι ώστε να μπορέσουμε αυτό που αποτυπώνεται δημοσκοπικά να το ανατρέψουμε. Αυτό είναι εύκολο να γίνει, κύριε Γαβρίλο, και από τη στιγμή που παρακολουθούμε όλοι τις τελευταίες εξελίξεις, το τι συμβαίνει στο εσωτερικό του κόμματός σας και φυσικά το κλίμα το οποίο υπάρχει. Αυτό είναι εύκολο να ανατρέψουμε. Θα σας θυμίσω, κυρία Λιβαθινού, ότι και το
Φεβρουάριο του 24 ήμασταν επίσης στην ίδια δύσκολη θέση. Ήμασταν σε μια περιδίνηση, σε μια εσωστρέφεια που δεν ενδιέφερε τον κόσμο. Ωστόσο, μετά το πολιτικό μας συνέδριο του Φεβρουαρίου, μπορέσαμε, βρήκαμε ένα βηματισμό και ανακτήσαμε τη θέση μας. Καταλάβαμε και μέσα από κάλπη τη θέση αυτή που μας είχε δώσει ο λαός το 23, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και πήραμε ένα ικανοποιητικό ποσοστό. Θεωρώ ότι ολοκληρώνοντας τις εσωκομματικές μας διαδικασίες θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε το βηματισμό μας και είμαστε αρκετοί αυτοί που εργαζόμαστε έτσι ώστε όλοι να βρεθούμε μαζί συλλογικά, ομαδικά και να λειτουργήσουμε, να δώσουμε μια προοπτική στον κόσμο που έχει ανάγκη μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Κυρία Γιακούλη, ποιος κέρδισε στο debate? Το ΠΑΣΟΚ. Α, εντάξει. Από κατά κοινή νομίζω ομολογία. Μη λέτε εντάξει. Από τους 6 υποψήφιους. Ξέρετε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και να το πω μια που μου δίνετε τη δυνατότητα. Ότι να επαναληφθεί, λένε όλοι, έτσι. Πρέπει να ξαναγίνει, ας μάθουν κάτι. Είδα τα σχόλια χθες σε όλα τα κανάλια, στο Action, στο Sky, στο Open κλπ. Εννοείται και τον τρόπο που έγινε, τον τρόπο της δεξαγωγής. Ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει την αρχή, όπως εμείς ανοίξαμε τη βάση και κάνουμε εκλογές τώρα κάτω, ελάτε να ψηφίσετε. Ωραία. Λέμε σε όλους σας. Λοιπόν, έτσι ακριβώς κάναμε και την αρχή σε κάτι καινούριο. Ωραία. Σε αυτό το κάτι καινούριο, ποιος κέρδισε? Εγώ έχω να πω πάρα πολλά για τα σημεία τους. Θεωρώ ότι σε αρκετά σημεία κέρδισαν όλοι από κάτι. Δεν είδα κάποιον χαμένο στο debate, αν με ρωτάτε. Mm. Κάποιον τραγικά χαμένο ή κάποιον που... Είδα ότι κάποιοι δεν ανταποκρίθηκαν στις πολύ μεγάλες προσδοκίες, ίσως. Κάποιοι χτυπήθηκαν περισσότερο από όσο θα ήθελα ή θα έπρεπε, γιατί εγώ είμαι και της αστικής ευγένειας, της πολιτικής αστικής ευγένειας. Ποιος χτυπήθηκε, θεωρείται περισσότερο. Και τρίτον, θεωρώ ότι είναι σημαντικό το ότι ο ένας μίλησε με τον άλλο και τα ερωτήματα που είχε μέσα του τα έθεσε στο δημόσιο διάλογο. Είσαστε λίγο του διπλωματικού σώματος σήμερα. Όχι, είμαι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ωραία, αλλά αυτό. Και περισσότερο, συγγνώμη Γιώργο. Οι υποψήφοι μου είναι όλοι ξεχωριστοί. Θεωρώ ότι κάποια ερωτήματα τέθηκαν με έναν τρόπο που εγώ τέλος πάντων θα απέφευγα να τα διατυπώσω έτσι. Θεώρησα, δεν θέλω να πω παραπάνω, θεώρησα ότι κάποια ήταν σκληρά. Όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σε ποιο πρόσωπο δηλαδή το εντοπίσατε αυτό, ποιος ήταν αυτός που μπήκε στη μέση? Αν μου επιτρέψετε, ναι, βέβαια. Να ολοκληρώσω την έκφραση. Σε αρκετές στιγμές υπήρχαν προσωπικές αιχμές του ενός τον άλλο. Εγώ θεωρώ εντελώς περιτά να υπάρχουν ακόμη και αυτά. Γιατί? Γιατί ο αγώνας δεν είναι προσωπικός, η μάχη δεν είναι προσωπική, ούτε η αντιπαράθεση. Είναι πολιτική, με βαθιά πολιτικά στοιχεία. Αν καταφέρουμε λοιπόν, όπως έχουμε καταφέρει ήδη, να δημιουργήσουμε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην κοινωνία, η τηλεθέαση των 600.000 τουλάχιστον ανθρώπων είναι κάτι πολύ σημαντικό. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν προβλέφθηκε από την ΕΡΤ να μετρηθεί έλαντε γιατί στην ΕΡΤ News ποια ήταν τα αποτελέσματα και να έχουμε αναλυτικά ακριβή στοιχεία. Δεν το πολύ καταλαβαίνω αυτό γιατί έγινε, αλλά το προσπερνώ. Λέω όμως ότι η απήχηση στον κόσμο είναι εξαιρετικά σημαντική. Και εδώ βλέπουμε τη δημοσκόπηση, κυρία Γιακούλη, όπου βλέπουμε με τα πρόσωπα της τα προράτα, οποία είναι ακριβώς, η οποία έγινε πριν το debate. Αυτή έγινε μέχρι τις 21. Κάτι δίνει. Εσείς εδώ ποιον βλέπετε ρυθμιστή? Γιατί αν σας πω ποιον βλέπετε να κερδίζει, δεν θα μου πείτε. Εδώ ρυθμιστές εσείς ποιους βλέπετε? Γιατί μπορεί κάποιος άλλος να σας πει ποιος κερδίζει. Μπορεί κάποιος να κάνει μια εκτίμηση. Εγώ βλέπω όμως την κοινωνία. Και είμαι σε μια κοινωνία πολύ πληγωμένη, ξέρετε. Και πολύ απαιτητική για αυτόν τον λόγο. Είμαι από την κοινωνία της Θεσσαλίας, σας θυμίζω. Πληγωμένη, βουρκωμένη, απειδισμένη, αγανακτισμένη και οργισμένη, κυρία Κατσαφάδο. Άρα, αυτό που η κοινωνία απαιτεί είναι να έχει έναν ηγέτη ο οποίος θα ανοίξει πλατιά το κόμμα, θα βάλει διαδικασίες συλλογικές συμμετοχής και η περιβόητη, πολυσυζητημένη και δική μου αγαπημένη αυτοοργάνωση θα βρει σάρκα και οστά, δηλαδή τα τοπικά όργανα. Μάλιστα. Θα δουλέψουν κανονικά. Ξέρετε, κυρία Γιακούλη, μέχρι τώρα μας λέγανε τα στελέχη που ερχόντουσαν από το ΠΑΣΟΚ ότι πρώτα να ακούσουμε τους υποψηφίους, να ακούσουμε τις προτάσεις τους, τις θέσεις τους. Ακριβώς σε βασικά θέματα. Αυτή η για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε. Τώρα που ακούσαμε τις προτάσεις, εσείς τι βλέπετε, δηλαδή ποιος είναι αυτός που κέρδισε τις εντυπώσεις για να πούμε ότι μπορεί να είναι και ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας? Γιατί αυτό θέλετε. Αυτό ο καθένας από εμάς, θα σας πω, κυρία Λιβαθινού, έχει τη δική του οπτική στα πράγματα. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι τον δυναμίζουν.
ανταγωνισμό ή τη μαχητικότητα, την υπέρμετρη, τη θεωρούν ότι είναι απαραίτητη για τα σημερινά συστατικά στοιχεία του ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι άλλοι εκτιμούν την εμπειρία. Και κάποιοι τρίτοι λένε ότι πρέπει να κατακτήσουμε τον πολύ μεγάλο στόχο, την κορυφή του βουνού, που είναι η συλλογικότητα. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ πιστεύω πάντως, να ξέρετε, και στα τρία. Ωραία. Η δική μου η οπτική όμως έχει σχέση μεγαλύτερη με τη συλλογικότητα. Με τη συλλογικότητα. Μπορώ να πω κάτι. Ναι. Σε απάντηση και στους δύο εκλεκτούς συναδέλφους. Ωραία, ναι, να κάνουμε την παρεμβάση σε αυτό. Ό,τι έχει να κάνει με τον κύριο Γαβρίλο και την τοποθέτησή του ότι ο κύριος Μητσοτάκης την θεσμικότητά του τη χρησιμοποιεί αλλά καρ, θα διαφωνήσω. Και θα ήθελα να μου πει μία περίπτωση όπου υπέπεσε ένα θεσμικό ατόπιμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντιθέτως. Μα βλέπουμε τους θεσμούς τους βασικούς της δικαιοσύνης. Αντιθέτως. Τα μέσα μαζική ενημέρωση του κράτους. Αντιθέτως. Διάλογο. Τι άλλο να πει. Κατσαφάκη, λέτε πού είναι θεσμικό. Δεν σας διέκοψα. Βοά η Ευρώπη. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφήστε να βοά. Λοιπόν, αντιθέτως, σε ό,τι έχει να κάνει με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, έβγαλε το πολιτικό σύστημα και την χώρα από μία ομοιρία. Αυτό είναι, κρατήστε το ως ένα κρατούμενο. Δεύτερο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αυτός ο οποίος κάνει τις εκλογές στο τέλος κάθε τετραετίας. Και τώρα πάλι είχε ανοίξει αυτή η συζήτηση. Πόσο καιρό είχαμε να δούμε να γίνονται εκλογές στο τέλος της τετραετίας? Εντάξει, πολύ. Αυτά λοιπόν είναι δύο στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την θεσμική νοοτροπία την οποία έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από εκεί και πέρα. Κοιτάξτε, αν καθόμαστε να συζητάμε για τους 11 βουλευτές και μας μιλάει για ισοκομματικά προβλήματα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει διαλυθεί. Είναι και η Άννα και εγώ γεμάτοι είμαστε από ερωτήσεις γι' αυτό. Κύριε Γαβρίλο, να δούμε λίγο την δημοσκόπηση σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ τα πράγματα είναι πιο μπλεγμένα. Γιατί είναι πιο μπλεγμένα? Εδώ βλέπουμε τον κύριο Κασελάκη να προηγείται. Εδώ βέβαια τώρα έχουμε και μετρήσεις προσώπων τα οποία έχουν πει εδώ κατέβουν η κυρία Γεροβασίλη, γιατί τελείωσε στις 21 αυτή η έρευνα. Ο κύριος Κασελάκης είναι μπροστά. Και υπάρχουν ήδη στελέχη τα οποία προειδοποιούν. Ο κύριος Πίρτζης ήταν χθες εδώ. Εγώ με Κασελάκη, λέει, ούτε τη φωτογραφία μου δεν ξαναστείλω στο κόμμα. Ο κύριος Κασελάκης είναι μπροστά. Άλλωστε, ένα χρόνο τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υλοποιούσε ένα πολιτικό σχέδιο με πρόεδρο τον κύριο Κασελάκη. Αυτό παρουσιάσαμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι θα ακούσουμε και τις πολιτικές προτάσεις, θέσεις, πολιτικό πλαίσιο και των άλλων υποψηφιωτήτων. Ο κύριος Πολάκης έχει πει κάποια πράγματα. Θα περιμένουμε να δούμε και ποιες άλλες υποψηφιότητες θα έχουμε. Ωστόσο, η άποψη δική μου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ενωμένος πρέπει να προχωρήσει, αλλά και με μια ηγεσία που να απευθύνεται σε ευρύτερα ακροατήρια. Έχει σημασία αυτό. Το παράδειγμα των εκλογών του 24 έδειξε ότι ενώ υπολοιπόμασταν στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στην ηλικιακή κατηγορία 17-34, καταφέραμε και κερδίσαμε. Άρα θέλουμε μια υποψηφιότητα που μπορεί να απευθυνθεί σε ευρύτερα ακροατήρια. Ο κύριος Κασελάκης, κατά την προσωπική μου γνώμη, το έχει πετύχει αυτό. Το έχει πετύχει αυτό. Έβγαλε το ΣΥΡΙΖΑ έξω από τα στενά κομματικά πλαίσια και εκεί που κινούνταν δημοσκοπικά. Άλλωστε, μετά τις δύο διασπάσεις, θα σας θυμίσω ότι ένα μεγάλο μέρος συντρόφων από την αριστερά αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και βρεθήκαμε το Φεβρουάριο στο 8-9% δημοσκοπικά. Και συνεργασίας Κασελάκη, Πλεύσης Ελευθερίας, ΣΥΡΙΖΑ με Κασελάκη και Πλεύσης Ελευθερίας, εσείς θα βλέπατε? Εγώ θα έβλεπα την ανάγκη που υπάρχει, και το λέει αυτό η κοινωνία, μιας πολιτικής σύμπλευσης, προγραμματικής αν θέλετε. Θα το δούμε με ποιους όρους θα μπορούσε να γίνει και εκλογική με τις ευρύτερες δυνάμεις της κεντροαριστεράς και με το ΠΑΣΟΚ ασφαλώς και με δυνάμεις που πραγματικά είναι αυτό που εκπροσωπούν και στη χώρα το δημοκρατικό, τον προοδευτικό κόσμο. Δεν θέλω να πω τώρα αν θα είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, αν θα είναι ο κύριος Βαρουφάκης, ποιοι άλλοι θα είναι. Αλλά το ΠΑΣΟΚ έχουμε πει, άλλωστε το κάνουμε γιατί έχουμε μπροστά μας και εκλογές. Εγώ και στην Αργολίδα. Έχουμε εκλογές το Δεκέμβριο. Οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ένα πολιτικό πλαίσιο βάλει και πορεύονται από κοινού. Ωραία. Η κυρία Λιακούλη κάτι θέλει να πει σύντομα όμως. Τίτλους. Με πολύ σεβασμό στον συνάδελφο πρέπει του κύριου Καταφάλου. Όταν ακούω θεσμική αφοσίωση του κυρίου Μητσοτάκη, με ξεπερνά, μας ξεπερνά
ειλικρινά δεν μπορεί αυτό να σταθεί πουθενά. Έχουμε δει πράγματα και θάματα, τέρατα θεσμικά, εκτροπή δημοκρατική. Φτάσατε σε αυτό το σημείο με τη συγκάλυψη και των υποκλοπών, αλλά και του μεγάλου εγκλήματος των Τεμπών. Τώρα λοιπόν, τι έκανε ο κύριος Γεωργιάδης? Έριξε την απόχη με το σημερινό. Την απόχη. Βεβαίως. Μάλιστα. Την απόχη για να αφήσω... δει πόσα ψάρια θα πιάσει. Εγώ θα δεν φτάνω. Όλες οι δημοσκοπήσεις είναι καταλυτικές. Μας καταβαραθώνουν. Πρέπει να απαντήσει. Κύριε Άρα Τσικούλη, η αλλαγή εκλογική. Εγώ θα ευχηθώ. Δευτερόλεπτα, κύριε Καταφάδο, πρέπει να κλείσουμε. Εγώ θα ευχηθώ καλή τύχη στους δύο εκλεκτούς συναδέλφους στα κόμματά τους στην αναζήτηση ηγετών και πολιτικών, γιατί αυτό δείχνουν οι μετρήσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, τη δουλειά που μας εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός. Κανέναν υπουργό θα βρίσκεται στα τηλέφωνα. Όλους τους βρίσκω. Τους βρίσκεται όλους. Την καλημέρα μας. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.